Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην Πολιτική Κόντρα σήμερα, όπως η κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9, αναλύουμε τις πολιτικές εξελίξεις και σχολιάζουμε τα θέματα με βάση την πολιτική επικαιρότητα. Και σήμερα είναι μια μέρα με πολλές εξελίξεις. Είχαμε το κρίσιμο Eurogroup, στο οποίο δεν έχουμε λύση, δεν έχουμε και ρήξη βέβαια. Η διαδικασία συνεχίζεται, η διαπραγμάτευση είναι μπροστά μας. Όμως έχουμε έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Συνεχίζουμε να έχουμε. Υπάρχει ένα επόμενο Eurogroup ξανά στις 11 Μαΐου και σύμφωνα με αυτά που έχουν προκύψει από το σημερινό Eurogroup, αν χρειαστεί και αν υπάρχει εξέλιξη από τα τεχνικά κλιμάκια και από το Brussels Group, θα έχουμε και πιο γρήγορο Eurogroup, ειδικά για την χώρα μας. Τα προβλήματα είναι πολλά στη διαδικασία. Σήμερα ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Υπήρξαν απίστευτες κατηγορίες προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, στο Eurogroup. Τον κατηγόρησαν ως ερασιτέχνη, ανεύθυνο και τζογαδόρο. Ήταν βαρύ το κλίμα στο Eurogroup σύμφωνα με τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, βέβαια, υπάρχει πρόοδος, αλλά και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούν ότι υπάρχει μικρή ελάχιστη πρόοδος, όμως σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να ολοκληρωθεί η λίστα των μεταρρυθμίσεων. Αγκάθι συνεχίζουν να είναι πολλά ζητήματα, όπως είναι τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, για παράδειγμα. Και δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος να τα συζητήσουμε αυτά σήμερα εδώ στην Πολιτική Κόντρα από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η δημοσιογράφος από την εφημερίδα Τα Νέα, η Βούλε Κεχαγιά. Καλησπέρα. Η οποία θα βοηθήσει αυτή τη συζήτηση. Είναι μια διαφορετική συζήτηση, κύριε Σκουρλέτη, η οποία εσείς είστε ο Υπουργός Εργασίας, ο υποφαινόμενος είναι πολιτικός ο συντονιστής της εκπομπής και η δημοσιογράφος, η Βούλε Κεχαγιά. Και ιδίως το εργαζόμενοι πάνω απ' όλα. Σωστά. Και πρώτα. Με στόχο να δούμε τι συμβαίνει. Εγώ θα θέλω από εσάς, κύριε Σκουλέτη, σε σχέση με τη σημερινή διαπραγμάτευση, να σας ρωτήσω το εξής. Τι σας ζητούν οι δανειστές στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά και στα άλλα ζητήματα και τι δεν δέχεστε εσείς. Πού έγκυται η διαφωνία, δηλαδή, να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας πού υπάρχει διαφωνία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε δει πολλά και αυτή η συζήτηση έχει πάρει αρκετές στροφές. Φάνηκε ότι υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, αλλά από την επόμενη κιόλας είδαμε να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Εγώ νομίζω και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι των δανειστών, κάποιες ακραίες φωνές από τους δανειστές, προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτή την καταρχήν συμφωνία πλαίσιο της 20ης Φεβρουαρίου, της οποίας το περιεχόμενο δεν το είδαμε, δεν έχουμε ποτέ, ας πούμε, δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο, δεν καταλήξαμε, να το μεταφράσουν ως μία συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης. Θεωρούν δηλαδή ότι οι συζητήσεις είναι η αξιολόγηση που δεν έκανε. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν έγινε. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ελληνική. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πλέον, με λίγα λόγια, η διαπραγμάτευση να γίνεται βάση της προηγούμενης, της πρώτερης κατάστασης. Ακριβώς. Και τότε θα μιλάγαμε για την συνέχιση. Σωστά. Του μνημονίου. Εδώ να πούμε ότι πολύ ορθά, κατά τη γνώμη τη δική μου, η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται μειώσεις μισθών, συντάξεων και άρση του περιορισμού των ομαδικών απολύσεων. Όμως σας γίνεται μια κριτική, κύριε Σκουρλέτη, για το πόσο έχει προχωρήσει αυτή η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Να σας πω συγκεκριμένα στο αντικείμενο, ναι, το οποίο έχετε κι εσείς εποπτεία. Εκείνη η συμφωνία είχε πολλές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, είχε την κατάργηση των κινήτρων, των υπερβολικών κινήτρων για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα σε όλα αυτά, γιατί τουλάχιστον αυτά τα ζητήματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε ως χώρα. Εγώ νομίζω ότι η προσπάθεια να παρουσιαστεί η ελληνική πλευρά ως απροετοίμαστη, πρόχειρη και χωρίς κατάλογο συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων είναι προσχηματική. Είναι ανειλικρινής. Εσείς πιστεύετε, δηλαδή, Θεωρώ ότι υπάρχει εξειδίκευση των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει ένας κατάλογος, κάποιες βασικές κατευθύνσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει και... υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί η διαφωνία. Συγγνώμη, κύριε Σκουπλέτη. Θα διακόψω, κύριε Θεοχαρόπουλε. Βέβαια. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος προηγουμένως στην εισαγωγή του είπε ότι ακούστηκαν βαρύς χαρακτηρισμοί για τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, στο τελευταίο Eurogroup το σημερινό το πρωινό. Τζογαδόρος. Είναι αυτό ένας χαρακτηρισμός που μπορεί να πέσει έτσι, να περνάει έτσι και να μην το σχολιάζει η κυβέρνηση? Για ποιο λόγο μπορεί να χαρακτηρίζεται από ομολόγους του
ο Υπουργός Οικονομικών μιας χώρας της Ευρωζώνης κατά αυτόν τον τρόπο και να μην υπάρχει κάποια αντίδραση ούτε από τον ίδιο, καταρχήν, αυτό ούτε από την κυβέρνηση. Είναι μια ανεπίσημη πληροφόρηση. Ωστόσο, ο κύριος Ντένσελμπλουμ είπε ότι έγινε μια πολύ σκληρή κριτική προς άλλο είναι αυτό, αλλά το τζογαδόρος είναι κάτι ανεπίτρεπτο. Όταν μάλιστα λέγεται σε αυτό το επίπεδο, θεωρώ ότι συνιστά ένα βαρύτατο ατόπιμα. Δηλαδή, αν σας θυμίσω παρόμοιες εποχές που Έλληνες υπουργοί είχαν μιλήσει για ομολόγους τους Ευρωπαίους με τέτοιους χαρακτηρισμούς, είχαν αξιώσει η εταίροι μας να υπάρξει μια επανατοποθέτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι το προσπερνάω, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι υποθήκαν έτσι τα ζητήματα αυτά. Αν έχουν υποθεί όμως, προσέξτε, δεν είναι θέμα έλλειψης καλών τρόπων ή απρέπειας. Θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Ενδεχομένως λοιπόν αυτή η συζήτηση που έγινε χωρίς την παρουσία της Ελλάδος χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή προχθές, πότε έγινε, να είχε και ένα τέτοιο περιεχόμενο. Δηλαδή να υπάρξει μια προσπάθεια απαξίωσης συγκεκριμένα και στοχοποίησης του Υπουργού Οικονομικών και μια πίεση και στο ψυχολογικό επίπεδο. Αλλά εάν τελικά συμβαίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν βοηθάει. Πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν έχουν υποθεί αυτά, είναι πολύ βαριές κουβέντες και απαράδεκτες. Και δεν μπορούν να γίνουν σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει ευθύνη εδώ πέρα στο προσωπικό επίπεδο στις σχέσεις αυτές και του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Τι ευθύνη. Ενώ στις σχέσεις που έχει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έλεος. Δηλαδή, αν εμείς αν υιοθετήσουμε την ίδια λογική, εμείς τι θα έπρεπε να πούμε για αυτούς οι οποίοι επιβάλλανε μία πολιτική, βέβαια, και για αυτούς την οποία την εφαρμόσανε προθήμως. Και η οποία είχε τις επιπτώσεις που είχε στην Ελλάδα. Τι θα έπρεπε να τους πούμε, ηθικούς αυτούργους ποιων πραγμάτων? Της ανεργίας, των αυτοκτονιών, του κλεισίματος των μαγαζιών. Δηλαδή, θα κάνουμε έτσι μια συζήτηση? Άποψη. Αυτό σημαίνει ότι πιάνουμε ο καθένας τοίχο και άρα δυναμητίζουμε την οποιαδήποτε κύριε δυνατότητα. Σκουλέτη, επειδή κύριο θέμα σήμερα στις συζητήσεις είναι ότι ζητούν οι εταίροι μας, οι δανειστές, και μείωση των επικουρικών συντάξεων. Και τη ζητούν εδώ και τώρα στη διαπραγμάτευση. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα, θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις? Εδώ και τώρα λοιπόν έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή μείωση στις συντάξεις. Δεν πρόκειται. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μάλιστα. Πολύ δε περισσότερο δεν θα το κάνουμε αυτό όταν γνωρίζουμε. Και το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι αυτοί που μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ότι η ελληνική κοινωνία ζει κυριολεκτικά από τις συντάξεις των γονιών της, των παππούδων. Έλεος. Έχουν υποστεί τεράστια μείωση αυτές οι συντάξεις. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα μέτρο το οποίο, αν το αφήναμε να εφαρμοστεί, δηλαδή η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος, θα είχαμε το προσεχές διάστημα μία μείωση της τάξης του 90%. Στα άλλα, δηλαδή, στις άλλες ρυθμίσεις, στην ενοποίηση τέλος, των ασφαλιστικών ταμείων. Στο τέλος, να ξαναθυμηθούμε το κάρο της Δημαρχίας για να μαζεύει, ας πούμε, τους εξαφλειωμένους συνταξιούχους. Εκεί θα οδηγηθούμε. Στην κατάργηση των κινήτρων για πρόσθεση ταξιδοτήσεις, στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Πότε θα προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές? Είναι πιο ελαστική η κυβέρνηση. Ναι, αλλά εμείς έχουμε πει ότι ήδη βρισκόμαστε σε μια επεξεργασία μια συνολική ριζοσπαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία θα διέπεται πρώτα απ' όλα από τις αρχές της αλληλεγγύης των γενεών, θα έχει τον αδυναμητικό χαρακτήρα και τον ανταποδοτικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα βέβαια θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής διάστασης ενός δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε περιπτώσεις οι οποίες ήταν κραυγαλαίες και θα έλεγα και προκλητικές, με συντάξεις οι οποίες πρημοδοτηθήκανε σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως τα προγράμματα απλώς δεν υπάρχει χρόνος για τον εξοπλισμό. Πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτές πράγματι βαρύνανε τα ταμεία. Αλλά προσέξτε να δείτε. Μόνο Μην κορυδευόμαστε. Καταρχήν, όταν λέμε θελούσιες συντάξεις, σημαίνει ότι είναι μειωμένες συντάξεις. Δεν θα πρέπει να το λέμε θελούσιες. Μειωμένες συντάξεις. Μειωμένες συντάξεις. Και συντάξεις που έχουν κατηγορηθεί ότι με πρόγραμμα εθελουσίας είχε πάρει μια πολύ γενναία σύνταξη αποζημίωση. Και αυτό ήταν επιλογή τότε μεγάλων επιχειρήσεων, δέκο τραπεζών, να το κάνουν στο πλαίσιο της τότε αντίληψης αναδιάρθρωσης και των τότε μεταρρυθμίσεων, οι οποίες επιβαρύνανε ουσιαστικά τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά μην μας εγκαλείτε εμάς για κάτι τέτοιο. Να εγκαλέσετε τους προηγούμενους οι οποίοι τα υλοποίησανε. Και μάλιστα τα υλοποίησανε με τους συνδικαλιστές τους, πρωτοστατούντες τότε.
Εσείς από αυτό το συνδικαλιστικό σύστημα έχετε κόψει τις γέφυρες. Δεν μιλάω για τον υγιή συνδικαλισμό, κύριε Σκουρλέντε. Ναι, το κατάλαβα. Μιλάω για αυτό το συνδικαλισμό στον οποίο αναφερθήκατε. Θεωρείτε ότι παλαιότερο, όπως και τώρα, έχετε κάνει την κατάλληλη κριτική σε αυτόν τον μη υγιή συνδικαλισμό? Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά θα σας θυμίσω ότι όλους τους μήνες πριν τις εκλογές μας λέγανε ότι έχουν μπει στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα τοποθετηθούν στην κυβέρνηση ή, εν πάση περιπτώσει, θα είναι υποψήφοι διάφορα πρόσωπα που τώρα σε πολλές περιπτώσεις τα βλέπουμε απέναντί μας. Και τώρα ακούτε κριτική γι' αυτό όμως. Τα απέναντί μας. Δηλαδή, τους λεγόμενους αντισυνδικαλιστές. Ναι, ναι, τους βλέπουμε, τους βλέπουμε απέναντί μας. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς κάνουμε μια πολιτική αρχών. Δεν μπαίνουμε στην λογική των ημετέρων και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε την αντίληψη μιας εκβάθρων, θα έλεγε κανείς, επαναθεμελίωσης. Δηλαδή οι διορισμοί των γραμματέων και, του και οι διοικήσεις, έτσι πως έγιναν οι διορισμοί. Νομίζω ότι έγιναν με ένα αξιοκρατικό σύστημα. Τι σχέση έχει αυτό με τους συνδικαλιστές? Σας πάω σε ένα γενικότερο σύστημα στο οποίο έχετε κατηγορηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν έχει γίνει με αξιοκρατικό σύστημα. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτοί που κάνανε τη συμφωνία το 3-2-1, έτσι δεν ήταν? Το θέμα, κύριε Σκουλέντε, επειδή αναφερθήκατε κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, το γνωρίζω πολύ καλά. Αναφερθήκατε στο 4-2-1. Και το οποίο το γνωρίζω καλά. Αλλά το θέμα είναι τώρα πώς είναι. 4-1. 5-1, δηλαδή είναι το ίδιο σύστημα. Ακολουθείς ακριβώς το ίδιο σύστημα. Αυτό που κάναμε, και μάλιστα δεν το έχουμε κάνει με επάρκεια. Αυτό ακριβώς σας είπα. Ότι κάνετε ακριβώς το ίδιο. Πολιτικές θέσεις. Μάλιστα. Και δεν το έχουμε κάνει με επάρκεια ακριβώς επειδή δεν είχαμε ποτέ βρεθεί σε μια θέση διαχείρισης του κρατικού δηλαδή, μηχανισμού. Δηλαδή, στον οργανισμό να, δεν γίνονται με ένα σύστημα τέτοιο. Όταν εγώ είμαι στο Υπουργείο, θέλω τουλάχιστον κάποιες κρίσιμες θέσεις πολιτικού χαρακτήρα να είναι άνθρωποι οι οποίοι να συμφωνούν με τις πολιτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης. Το ίδιο λέει και κάθε κυβέρνηση παλιότερα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θελητό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αριθμό τριπλάσιων ακριβά αμοιβόμενων συμβούλων. Είχαν παρακάμψει τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Και εμείς να σας πω και το άλλο. Έχουν στήσει, γιατί ακόμη ισχύει αυτό το καθεστώς, ένα ολόκληρο σύστημα ανάληψης, μελετών από το δημόσιο, στο όνομα δήθεν ενός δημοσίου, το οποίο το έχουμε ξελαφρύνει, μειώνοντας τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά απαξιώντας ουσιαστικά το ρόλο του. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν μελέτες, οι οποίες θησαυρίζουν, κυρίως με χρήματα τα οποία μπορεί να μην είναι στο 100% από ελληνικούς πόρους, είναι από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά κατασπαταλώνται. Κύριε Υπουργέ, να πάμε πάλι στη διαπραγμάτευση. Να πάμε στη διαπραγμάτευση. Γιατί αυτό είναι το οποίο είναι σήμερα το καυτό θέμα για τους Έλληνες πολίτες, για τους τηλεθεατές μας ακούν. Κύριε, δεν μας έχει δώσει μια σαφή απάντηση ο κύριος Υπουργός. Τι θα γίνει με τα κριτήρια για την πρόωρη συνταξιοδότηση? Θα καταργηθούν, θα αυστηροποιηθούν, δεν θα υπάρξει καμία πρόωρη συνταξιοδότηση από εδώ και πέρα? Υπάρχουν, δεν μπορούμε να το προσεγγίζουμε με έναν ισοπεδωτικό τρόπο. Όταν, για παράδειγμα, έχεις μία μητέρα, εσείς έχετε ανήλικο παιδί, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, με ανήλικο παιδί, η οποία έχει συμπληρώσει, έχει θεμελιώσει δικαίωμα και έχει καταβάλει και τις εισφορές της, ειλικρινά δεν θεωρώ ότι πέφτουν έξω τα ταμεία αν της αναγνωρίσει αυτό το δικαίωμά της. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι γενικότερο για τη διαπραγμάτευση, πριν πάμε στα δικά σας του Υπουργείου σας. Πάτε για συμβιβασμό ή για ρήξη? Δηλώσατε πρόσφατα, άκουσα μια συνέντευξή σας, κύριε Υπουργέ, ότι οποιοδήποτε συμβασμός θα έχει τα στοιχεία που λέγαμε προεκλογικά. Ναι. Και εγώ σας υπενθυμίζω ότι προεκλογικά το προεκλογικό πρόγραμμα της Αλληνίκης απαιτούσε επιπλέον 11,36 δις ευρώ. Να μην αναλύσουμε τώρα. Είναι φανερό ότι οι πόροι αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν. Ψάχνουμε τους πόρους ουσιαστικά για να καλυφθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και οι δόσεις. Συνεπώς, πώς γίνεται να υπάρχει συμφωνία που θα καλύπτει και το προεκλογικό σας και τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις? Καταρχήν αναφέρεστε για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε έναν ορίζοντα κάποιων ετών. Δεν ήταν σε ετήσια βάση. Σε ορίζοντα βάση. Τετραετίας, λέει, θα γίνει το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν άμεσο από ό,τι θυμάμαι. Άμεσο δεν ήταν σε τετραετίας, αλλά δεν ήταν και για ένα χρόνο. Ως προς την ανθρωπιστική κρίση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι δεν είναι μόνο το θέμα των ποσών. Δεν είναι μόνο το θέμα του κόστους αυτού του προγράμματος. Θα έλεγα ότι πολύ περισσότερο έχει σημασία ο πολιτικός προσανατολισμός, οι πολιτικές επιλογές. Και εκεί πάνω εμείς είμαστε αρκετά σαφείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να αναφερθώ σε κάτι που αφορά το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Στον τομέα των εργασιακών συνθήκων, μπορούμε, φαντάζεστε εμείς, να ανεχθούμε όλη αυτή την ζούγκλα
που υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων. Όπου σε πολλά σημεία χάθηκε και το κοινοτικό κεκτημένο. Και εδώ πέρα είναι αληθές ότι τις διαδικασίες όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και διάφορα άλλα ζητήματα. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω, για παράδειγμα, την αιμονή των δανειστών σε αυτά τα ζητήματα. Πρόκειται για έναν δογματισμό, νεοφιλελεύθερο δογματισμό, μια ακαμψία η οποία αποσκοπεί πού. Όταν μάλιστα δεν υπάρχει και δημοσιονομικό αντίκτυπο. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Αντέχει η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή την αβεβαιότητα? Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα. Υπάρχει έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Δεν πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία που θα ηρεμήσει αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Μια μακροπρόθεσμη συμφωνία. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει τη συνέχιση του προηγούμενου προγράμματος, δεν αντέχει την αβεβαιότητα. Και τα δύο δεν τα αντέχει. Την έχουμε την αβεβαιότητα όμως τώρα. Προφανώς. Ναι, εσείς μιλήσατε μόλις για καμψία και δισκαμψία των δανειστών εταίρων, όπως θέλουμε να τους πούμε. Πού θα οδηγήσει αυτό? Υπάρχει ένα διέξοδο. Η συμφωνία γέφυρα δεν έχει καν εφαρμοστεί έως τώρα. Τι θα γίνει? 30 Απριλίου έχουμε σε λίγες μέρες. Εγώ θεωρώ ότι τελικά, και το λέω αυτό κάνοντας μια αρνητική διαπίστωση, έτσι όπως κινηθήκανε οι συζητήσεις, η συμφωνία γέφυρα δεν απέκτησε ποτέ ακριβώς περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε ροκανίσει το χρόνο και να έχουμε αυτά τα προβλήματα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας σήμερα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή αναφερθήκατε στη συμφωνία γέφυρα. Και να είμαστε σε μια οριακά χρηματοδοτική. Θα μου επιτρέψετε, επειδή αναφερθήκατε στη συμφωνία γέφυρα, σήμερα ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι μια νέα κυβέρνηση έχει σχετική απειρία σε μερικά πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι κάναμε ένα λάθος ως κυβέρνηση. Όταν μπήκε η υπογραφή στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, σε αυτή τη μεταβατική συμφωνία στην οποία αναφερθήκατε, δεν σιγουρέψαμε πώς αυτή η συμφωνία θα ήταν το σήμα προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη ρευστότητα. Δηλαδή, λέει ότι κάναμε λάθος που δεν εξασφαλίσαμε ταυτόχρονα με την τετράμινη συμφωνία και την ρευστότητα για αυτήν την τετράμινη περίοδο. Περίπου σας είπα αυτό με δικά μου λόγια το ίδιο πράγμα. Με ποια έννοια? Έγινε διαπραγματευτικό λάθος? Όχι, δεν ήταν διαπραγματευτικό λάθος. Ήταν τελικά ότι εγκλωβιστήκαμε σε συζητήσεις επί συζητήσεων στο επίπεδο του Brussels Group των τεχνικών κλιμακίων. Ροκανίσαμε τον χρόνο, έχοντας, ας πούμε, εμείς φάει ένα μέρος από τις σάρκες μας. Με αυτή την έννοια επιβάλλεται πλέον, χωρίς άλλες αυταπάτες, χωρίς άλλο ροκάνισμα του χρόνου, να βρούμε άμεσα λύση. Και η λύση αυτή δεν έχει να κάνει με το αν η άθρηση γύρω από τις μεθαριθμικές προτάσεις βγάζει το τάδε νούμερο ή το άλλο. Απαιτεί πολιτικές απαντήσεις. Λοιπόν, λύση. Αν δεν υπάρχει λύση. Απαντήσεις έδωσε, συγγνώμη, η κυρία Μέρκελ έδωσε χθες πολιτική απάντηση. Έκανε μία δήλωση. Γενναία, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα να ξεμείνει από ρευστό. Όμως στο διατάφτα βλέπουμε σήμερα ένα Eurogroup που συνεδρίασε το πρωί να δίνει ξύλο, με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και κατ' επέκταση στην ελληνική κυβέρνηση. Τι έχουμε? Έχουμε και μία διγλωσία στο πλαίσιο των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Αδυνατό να καταλάβω πως ο Σόιμπλε δεν προσαρμόζεται ποτέ με την γραμμή που διατυπώνει η κυρία Μέρκελ και εμφανίζει πάντα το δικό του πρόσωπο, το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό. Ενδεχομένως να είναι και έτσι όπως τα λέτε. Να είναι στο πλαίσιο μιας τακτικής, όπου ένας εμφανίζεται σκληρός και ο άλλος διαλλακτικός. Αλλά τα πράγματα έχουν φτάσει πλέον εκ των πραγμάτων προς το τέλος τους. Δεν έχουμε τα περιθώρια. Κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε προς το τέλος. Αν δεν υπάρχει λύση. Που σημαίνει τώρα, εδώ είναι το κύριο. Αν δεν υπάρχει λύση, πάμε σε εκλογές ή δημοψήφισμα. Που σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να επιδιώξουμε μέσα στις επόμενες μέρες, εμείς ως κυβέρνηση το έχουμε οριοθετήσει αυτό στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σε μία στα μέσα της επόμενης εβδομάδας μέχρι τέλος Απριλίου. Η οριοθέτησή σας είναι μέχρι τέλος Απριλίου. Άντε λοιπόν μπορεί να πάει και μία εβδομάδα παραπέρα. Από εκεί και πέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχει αξία μια συμφωνία. Αν επιμείνουν οι δανειστές. Μπορεί να είναι και όπως είπε η κυρία Κεχαγιά πριν από λίγο και μέρος μιας τακτικής. Πριν από λίγο είπατε ότι είναι κόκκινη γραμμή η μείωση των συντάξεων που αφορά και το αντικείμενο σας. Συνεπώς είναι κόκκινη γραμμή. Έστω ότι επιμένουν οι εταίροι, οι δανειστές, επόμενες μέρες για μείωση των επικουρικών και δεν κάνει πίσω καμία πλευρά. Δεν υπάρχει συμφωνία. Πάμε σε εκλογές ή δημοψήφισμα. Πρακτική ερώτηση για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Το αν θα πάμε σε εκλογές ή δημοψήφισμα εξαρτάται από το εάν εκτιμήσουμε μετά το αποτέλεσμα αυτού του πενθήμερου, της μιας εβδομάδας, του δεκαήμερου, τόσος περίπου πάνω κάτω, εγώ βλέπω πως είναι ο χρόνος, βρεθούμε μπροστά σε διλήμματα που είναι έξω από τα όρια της εντολής που λάβαμε από τις εκλογές. Εμείς δεν θέλουμε να κινηθούμε. Διλήμματα που υπάρχουν σήμερα. Εμείς δεν θέλουμε να κινηθούμε έξω από την εντολή, από το πλαίσιο που πήραμε
ως εντολή. Μας λέτε δηλαδή ότι εντός των επόμενων 10 ημερών θα ξέρουμε αν θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις για το αν θα οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Έτσι προσωπικά αυτή την εκτίμηση σημασία. Η εκτίμηση δική σας λοιπόν είναι ότι στο επόμενο 10 ημέρο είτε θα έχουμε συμφωνία, είτε θα έχουμε έλλειψη συμφωνίας και πιθανολογώ κρίσιμες αποφάσεις για εκλογές ή δημοψήφισμα. Εύχομαι. Και προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση αγωνίζεται να υπάρξει συμφωνία. Έτσι, να είμαι απόλυτα σαφής. Κατανοητό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, εκλογές ή δημοψήφισμα. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, πριν καταλήξουμε σε αυτό το πολύ έτσι και δημοσιογραφικά. Ιντριγκαδόρικο. Ναι, ιντριγκαδόρικο, πώς το λένε, ερώτημα, θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Τι επιλογή έχει γίνει. Διότι η ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Η ευθύνη θα είναι στον παράγοντα των δανειστών, των εταίρων μας, από εκείνη την πλευρά, οι οποίοι τελικά θελήσανε να αγνοήσουν αυτή την καταρχήν συμφωνία πλαίσιο της 20ης Ομοσπονδίας. Μήπως είμαστε σε αυτή τη φάση ποιος θα ρίξει την ευθύνη στον άλλον, αν δεν υπάρχει συμφωνία για να πάμε σε εκλογές ή δημοψήφισμα. Εγώ σας καταθέτω αυτή τη στιγμή μια πολιτική εκτίμηση. Ναι. Εάν έχει αποφασίσει ο κύριος Σόιμπλε. Το λέω διότι είναι λαλίστατος και ειλικρινέστατος. Τον είδατε πώς μίλησε στην Γαλλία προχθές. Απευθυνόμενος στην Γαλλία. Στην Γαλλία. Έτσι, την δεύτερη οικονομία, τη δεύτερη πολιτική δύναμη. Ζήτησε τρόικα. Να το υπενθυμίσουμε. Ζήτησε ουσιαστικά τρόικα και στη Γαλλία. Της Ενωμένης Ευρώπης. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η Ευρώπη στη βάση των γερμανοκεντρικών αντιλήψεων. Ναι, αναδεικνύονται αυτές οι απόψεις. Έχετε συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Μέχρι και ο κύριος Ρέντσι, μέχρι και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, μέχρι και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, πάει με την πλευρά της κυρίας Μέρκελ αυτή τη στιγμή στα εργασιακά, στα δικά σας θέματα. Δεν ξέρω αν πάει σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η Γερμανία, για παράδειγμα, πριν από λίγες εβδομάδες, ένα μήνα, καθιέρωσε τον κατώτατο μισθό για πρώτη φορά. Τον ελάχιστο εγγυημένο κατώτατο μισθό. Αυτό πώς μπορεί, μπορεί να εξηγηθεί δηλαδή αυτό για την ίδια τη Γερμανία στο εσωτερικό της να το θεωρεί ως αναγκαίο. Εγώ έκανα μάλιστα πριν από τρεις εβδομάδες μία επαφή με τους εκπροσώπους του μεγαλύτερου γερμανικού συνδικάτου, του Συνδικάτου Μετάλλου, όπου μου είπαν ευθέως οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα για την Ευρώπη και για τη Γερμανία ακόμα είναι οι ακραίες πολιτικές λιτότητες, πολύ περισσότερο για την Ελλάδα. Δεν θέλουν να τους συμβεί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πείραμα εδώ πέρα απέτυχε και τη στιγμή που το πειραματόζω έχει βγει έξω και πάει να αποδράσει, δηλαδή ο ελληνικός λαός, θέλουν κάποιοι να το ξαναδείξουν και να το βάλουν μέσα να πάμε στο λίγο, κουβί. Ωραία. Κατανοητό. Θέλω να πάμε ξανά στο προηγούμενο. Είπατε ότι αυτή τη χρονική στιγμή και σε σχέση με τις εκλογές και το δημοψήφισμα, αυτή τη χρονική στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα, είπατε, καταβολής μισθών ή συντάξεων. Ναι. Όμως, απεριόριστη ρευστότητα δεν υπάρχει. Και στο πιο δυσμενέ σενάριο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει συμφωνία και πάμε σε εκλογές, πώς θα υπάρχει καταβολή μισθών και συντάξεων. Εγγύησης και απρόσκοπτης καταβολής. Υπάρχει σχέδιο. Αφήστε αυτό να το πούμε τώρα. Λέτε, θα το πούμε τώρα. Ούτε αρμόδιος υπουργός είμαι. Αλλά ούτε θα ήταν άρα πολιτικά φρόνιμο και σκόπιμο. Άρα υπάρχει πλαν B. Και εσύ λοιπόν, και εσύ θα έλεγα. Ναι. αλλά όπως εγώ τουλάχιστον κατ' επανάληψη έχω υποστηρίξει ότι αν δεν βεβαιωθείς ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το πλαν A, δεν μιλάς ποτέ για το πλαν B γιατί τότε το υπονομεύεις. Σωστά. Όμως σε περίπτωση που έχει αυτό το αδιέξοδο, περιμένουμε αυτές τις 10 ημέρες, όλοι το απευχόμαστε. Να υπάρξει ρήξη κυβέρνησης δανειστών. Και αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός και οδηγεί στη χώρα στις εκλογές, γιατί και εγώ προσωπικά συντάσσομαι με τη δική σας εκτίμηση ότι δεν θα πάμε σε δημοψήφισμα, αλλά σε μια εκλογική αναμέτρηση, εφόσον έρθει αυτό το αδιέξοδο. Εγώ δεν διευκρίνησα. Δεν διευκρίνησα κάτι από τα δύο. Κάπως έτσι ερμήνευσα τα λεγόμενά σας. Ναι. Θα ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο. Πού θα μας οδηγήσουν οι εκλογές και τι θα γίνει με το πρόβλημα της ρευστότητας. Δεν θα λυθεί ως διαμαγείας. Όχι, όχι. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης ουσιαστικά και της ρευστότητας κατά επέκταση υπάρχει για όλες τις οικονομίες. Ακόμη και σε φάση ανάπτυξης να βρίσκεσαι, πρέπει από κάπου να δεις πώς την χρηματοδοτείς. Δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ καμιά οικονομία χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση. Άρα μιλάμε για ένα υπαρκτό ζήτημα. Αλλά αν δεν πάρουμε τα χρήματα, από πού θα χρηματοδοτηθούν. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Αυτή η χρηματοδότηση των προηγούμενων ετών αποδείχθηκε τοξική, αδιέξοδη, καταστροφική και για την οικονομία και για τις υποδομές. Η εναλλακτική ποια και είναι. Για την εργασία. Να συμφωνήσουμε και για την σε αυτό. Η εναλλακτική ποια είναι. Η εναλλακτική λοιπόν είναι μια
άλλη χρηματοδότηση μέσα από ένα πρόγραμμα. Καταρχήν είναι σαφές. Εμείς λέμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η επιλογή. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει αυτούς τους όρους και επιμένει σε αυτούς τους όρους. Έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή εμείς ουσιαστικά με αυτή τη διαδικασία θα οδηγήσουμε σε. Τι θα συμβεί εάν τυχόν βγει οποιαδήποτε χώρα, έστω και η μικρή Ελλάδα, την αναγκάσουν. Όχι με δικιά της επιλογή. Πάρουν οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές και για την Ευρώπη. Την αλλά θα είναι σημαντικές. Αλλά για την Ελλάδα θα είναι ολέθριες, κύριε Σκουρλέτη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα κάνει το τάδε κερδοσκοπικό φαντ, τι θα κάνει ο άλλος. Θα αρχίσουν λοιπόν να κάνουν μια εκτίμηση. Θα πούνε ότι αυτή η Ευρωζώνη, αυτή η Νομισματική Ένωση δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί. Θα αρχίσει να πέφτει το ευρώ. Θα αρχίσουν κερδοσκοπικές επιθέσεις. Θα αρχίσουν οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, όχι πια για την Ελλάδα. Αλλά για την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, οικονομίες οι οποίες καρκινοβατούν, οι οποίες έχουν τεράστια προβλήματα. Εάν λοιπόν έχει αποφασίσει ο γερμανικός παράγοντας να τα τεινάξει όλα στον αέρα, στο όνομα ποιας ιδέας δεν μπορώ να καταλάβω, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις απρόβλεπτες. Και με άμεση επίπτωση να δούμε να αναπτύσσεται ένας εθνικιστικός, ακροδεξιός ευρωσκεπτικισμός. Θα μιλάμε δηλαδή για το τέλος της Ευρώπης. Δεν είναι εκβιασμός αυτός. Είναι μια πραγματικότητα που νομίζω ότι και εσείς τον συμμερίζεστε σε ένα βάθο. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να στηρίζετε την άποψη περί έτοιμου συμβιβασμού στο διάλειμμα. Ότι δεν θα το τολμήσουν. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουμε στη συνέχεια και με τα ζητήματα της διαπραγμάτευσης, αλλά και με συγκεκριμένα ζητήματα του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τους τηλεθεατές και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, ποια προχωρούν, πού βρίσκονται τα νομοσχέδια. Σε λίγο περίπτωση.